Καλώς ήρθατε στο πιστό γυμναστήριο της 10. Όπου θα ακολουθήσουμε το μάτς ανάμεσα στη Dream Team και στους Μαγκούφιδες. Είναι το πρώτο μεταξύ τους μάτς για το Winter Cup. Έχουμε στο τζάμπολ για την ομάδα του Μαγκούφιδων τον Κολεύ και για την ομάδα των Συντρίν τον Βέρι. Η νικητής θα είναι ο Κολεύ και η πρώτη κατοχή θα είναι για τους Μαγκούφιδες. Πολύ θα δώσει την μπάλα στο Σγουρό. Σγουρό θα πάρει το σκριν. Θα δώσει και πάλι την μπάλα στο Κολεύ. Ο οποίος θα δώσει να πει μέχρι μέσα. Περνάει κάτω το καλάθι. Θα κάνει όμως λάθος πάσα. Η οποία θα κλαβεί από τον Μαδράκι. Θα φύγουν στον ενθουσιασμό. Τερζίδη για 2 εύστοχος. Θα είναι το πρώτο καλάθι. Για το μάτι του σκριν. Θα πάρει το σκρίν από τον Κολεύ. Σαββίδης. Το πώς προσπάθησε τον Κυριακόπου θα το πει. Έχουμε φάουλ. Και κατοχή για τους Dream Team. Με τον Σαλαβάτη. Κλείνεται από 2. Η μπάλα όμως θα χτυπήσει το πόδι του και έτσι έχουμε κατοχή για τους Μαγκούφιδες. Ο Ρος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Σουτ τριών πόντων από τον Ευρώπουλο. Ο οποίος είναι εύστοχος και θα μπουν έτσι και οι πρώτοι πόντοι για τους Μαγκούφιδες. Θα ανοίξουν και αυτοί το σκορ 3-2 υπέρ των Μαγκούφιδων. Ωραίο passing game από την ομάδα του Σιντρί, Μαυράκης, παίρνει τα βήματα, θα κάνει το shoot άστοχος, μάχεται rebound, λίγος ποδέκτης ο Σαββίδης. Ζουρός. Απέναντι στον Κόλεβο, ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχος. Παλεύουν εκεί για τα rebound τελικά. Η Συντρίνη στην αντεπίθεση. Θα περάσει πολύ όμορφα. Ο Τερζίδης και αδειώσουν τότε στο χέρι. Είναι εδώ ξανά προβάζουμε αυτήν την ομάδα του. Προσπάθησε να περάσει, θα είναι όμως άστοχη η προσπάθειά του και έτσι έχουν ξανά ευκαιρία τη Συντρίμ για να διαδούν τον αυτό το προβάθημα. Τριζίδης. Στο πώς για τον Ιβέρη, από εκεί η μπάλα στον Κραλόπουλο, ο οποίος θα χάσει. Μακρινό rebound όμως του Σαλαβάτη και δεύτερη ευκαιρία για τη Συντρίμ. Μαυράκης. Τριζίδης, δίνει μπάλα στον Ιβέρη, θα σουτάρει για 2, εύστοχος όμως. Ο οποίος όμως ακοπεί εξαιρετικά από το Σαλαβάτη. Κόλεπ, διστάζει για 3. Είναι απέναντι με το Σαλαβάτη. Πάει μέχρι μέσα. Θα ακοπεί ακόμη μια φορά. Η μπάλα όμως είναι για τους Συντρίμ. Σαμένα ζώνης από ό,τι βλέπουμε οι Μαγκούφιδες. Για να δούμε αν θα μπορούσαν να τα απεξέλθουν οι Συντρίμ. Μαυράκης να περάσει, η μπάλα μου θα κλαπεί από το Σγουρό. Θέλει να φύγει γρήγορα στον ενθουσιασμό. Κόλεβ. Πολύ καθόν να παίξει στο φως, μια πάση στο Σγουρό. Σγουρός του κύριου στον Βεθρόπουλο, ξανά Σγουρός, στάρει για 3, άστοχος. Rebound όμως, εξαιρετικό του Κόλεβ. Ξανά ο Σγουρό, ο οποίος ακόμη μια φορά μόλις θα δοκιμάσει και πάλι το shoot, άστοχο και αυτή τη φορά. Και πάλι rebound από τους Μαγκούφιδες. Σαββίδης, χωστάρει και πάλι άστοχος. Θα έχουν πολλές ευκαιρίες εδώ πέρα οι Μαγκούφιδες και θα δεχτούν και το foul.
Και έχουμε την πρώτη αλλαγή για το συντριμ. Θα ξαφνιέξω μαυράκι. Θα μπει ο Τριζίτης ο Σπύρος. Στρών πόλων του Λιβέρη, άστοχο. Rebound από τον Γιωργάλο. Ξαφνίδι άστοχο, rebound όμως τους Γουρού. Σγουρό, θα αφήνω να οργανώσει την επίθεση, δίνει στο φως για τον Γιωργάλο. Γιωργάλο θα γυρίσει εξαιρετικά με το δεξί χέρι, άστοχος. Έχουμε δεύτερη ευκαιρία τώρα για τους Μαγκούδηδες. Ο Εδόπουλος όμως θα την μείνει πάρα στα χέρια. Λήξη 24 και έχουμε κάτω χίλιο τσίγκριν. Αλλαγή για τους Μαγκούφηδες, καθώς θα βγει εκτός ο Σαββίδης και θα μπει ο Κουθαρίδης. Τερζίδης τώρα με την μπάλα. Είναι σαν αδελφό του. Αδελφή του σκρίνει από τον Λιβέρη. Μεγαλόπουλος. Περνάει εξαιρετικά ανάμεσα από δύο παίχτες. Αδελφή όμως το φάουλ. Και έχουμε δύο ελεύθερες βολές. Πρώτες βολές στο παιχνίδι. Έχουμε αλλαγή για τους συντρίμ. Θα βγει ο Λιβέρης και θα μπει ο Τρούπος. Πρώτη βολή έφτασε για τον Μεγαλόπουλο, 3-7 το σκορ. Τα χαμηλό σκορ σε αυτά τα 5 λεπτά του παιχνιδιού. Δεύτερη βολή άστοχη. Και τα τυχεία του Μαγκούφηδε καθώ ο Τριζίδη. Με συγχωρείτε, ο Σαλαβάτη δεν μπόρεσε να δέσει την μπάλα εκτό. Και έχουμε και αλλαγή για του Μαγκούφηδε. Καθώ θα τρέξει ο Γιωργόλοφ και θα μπει στη θέση του ο Τριζίδη. Δεβόπουλος θα είναι έλεγχος. Σμακάζει στα για 3 airball. Και αυτή η επίθεση του Μαγκούφηδες για ακόμη μια φορά. Έχασε αρκετά καλά από τα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού. Σκορ όμως όπως και να έχει θα μένει 3-7. Μεγαλόπουλος τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους συντρίμι. Σαλαφάκη σαν δεχτεί το φάουλ από τον Δεβόπουλο στην προσπάθειά του να περάσει. Σαλαβάτης. Με το ξεμακάρι στο Μεγαλόπουλο, ο οποίος ήταν για 3 και αυτό το σέρμπολ. Προσπάθησε να σηκωθεί ο Σαλαβάτης, όμως δεν ήταν αρκετό. Σκουρός. Δεν με πιέζεται. Κρυθαρίδης. Είναι και πάλι σκουρό. Σκουρός αντιχεί το σκήνο, όμως έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Κρυθαρίδη. Πάνω στο σκριν. Τον Τερζίδη. Τερζίδη στη γωνία. Τον αδελφό του οποίου θα περάσει κάτω εξαιρετική πάσα. Μπερδεύονται και πέρα παίχτες. Και τελικά θα κλέψει ο Σκουρός. Κόλλεψε την μπάλα. Σπάσε την πρόσωπη Θαρίδη, όμως ο Τερζίδης θα την κλέψει και έχουμε time out. Εξαιρετική. Και επιστρέφουμε στο παιχνίδι με κατοχή για τους Μαγκούφηδες. Κόλλες. Έχει πάει στο Πιθαρίδη. Πιθαρίδη με τη σειρά του στον Τσομπανάκη, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι. Κόλλες, θα να παίξει στο πώς. Ξανά η πάσα στον Τερζίδη, ο οποίος θα χάσει το καλάθι.
περάσει απέναντι στον Τσαχίλη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Ένα καλός μετά από αρκετή ώρα και για τις δύο ομάδες. Σκορ είναι 3-9 με 3 λεπτά να απομένουν. Κόλε, πίσω σγουρό. Σγουρός έχει τον ελεύθερο διάδρομο. Είναι εξαιρετικά στον Κόλε, ο οποίος θα ζητάσει τους 3 πόντων και θα δεχτεί το φάουλ από τον Τσαχίλη. Μπορώ τώρα στην επανφορά. Κόλεπ. Κόλεπ να το στοχός, τάστοχος. Βλέπω την κύπερ της συντρίμ, όμως Τερζίδης θα καθαρίσει το rebound και να δεχτεί το φάουλ από τον Μπουρό. Νίκος Τερζίδης για ακόμα μία φορά στη γραμμή των λεφτών βολών. Άστοχη πρώτη βολή. Έστοχη η δεύτερη. Αλλά έχει πατήσει και δεν μετράει βολή. Ξανά στο Βερτζίδη, ο οποίος αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 5-10 ο Τερζίδης. Ο Τερζίδης πάσα μας μια πολύ φιλόδοξη πάσα. Τον Τρούκο, για μας θα κλαπεί. Μπορώ να την μπάλα και θα δεχτεί το φάουλ από τον Τρούκο. Και έχουμε αλλαγές. Για τους μακρύφιδες έξω ο Σγουρός, μέσα ο Σαββίδης. Και έχουμε και αλλαγή για τους συντρίμους, καθώς είναι έξω ο Νίκος Τερζίδης. Θα μπει στη θέση του ο Μαυράκης. Γιωργόλοφ. Τσομπανάκης, σταματήσει ο Στάρι, άστοχος. Τώρα έχουμε εφηδιασμό. Είναι το Τζακίρι, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ. Προσπάθειά του για να ψηφίσει αυτή το λέα. Έχουμε δύο ελεύθερες βολές. Κάποιος έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ. Έχουμε αλλαγή για τους μαγκούφιδες. Θα βγει εκτός ο Ζαρίδης. Και θα μπει στη θέση του Δεδόπουλος. Πρώτη βολή άστοχη για Τζακίρι. Στοχή. 5-11 το σκορ. 1-40 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεδόπουλος. Είναι την πάση του Σαββίδη. Σαββίδης που αθήνα ξεμαρκαριστεί. Βρίξει το Βερτζίδη. Βερτζίδης από εκεί ξανά στον Δεδόπουλο. Προσποιήσεις. Πολύ καλή άμυνα από τους Συντρίμ. Ένα σούτ απελπισίας. Τρώμε την μπάλα πολύ, όμορφη προσπάθεια, γιατί όμως θα είναι άστοχη. Έχουμε rebound τον Γιωργόλο. Ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ από τον Στουρ Τερζίδη. Τερζίδης. Παίζει πάρα πολύ ωραία το pick and roll με τον Γιωργόλοφ και μειώνει μακρύφιδες του Ρόγλου τώρα. Συν τριών πόντων άστοχο
Σαββίδη. Τον πίσω τελευταία δευτερόλεπτα στο Κυριόπου. Παχνάκι. Συνήθως τελευταία επίθεση του πρώτου δεκαλέπτου. Ρόγλου. Δεν υπάρχει Μαυράκη. Μαυράκης, πιο όμορφα, κουμπάλα. Ο Τερζίδης, από εκεί ο Τερζίδης. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 7-11. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Το αγώνα του σκορ είναι 7-11 υπέρ του Συντρίν. Με ακούθηκε ακόμα μια φορά σαν ένα ζώνης. Κάνε τώρα, Νίκος Τερζίδης βρίσκεται εξαιρετικά το Λιβέρι, ο οποίος όμως θα αστοχίσει και έχουμε rebound από τον Κόλε. Και η Συντρίν σαν ένα ζώνης, εξαιρετική άμυνα από τον Νίκο Τερζίδη, ο οποίος θα στείλει στον ενδιασμό τον Μεγαλόπουλο και με το δεξί lay-up θα κάνει το 7-13. Δεδόπουλος, θα διαστρίων πόδο. Μεγαλόπουλος, αυτό είναι σύντρο φόντων, άστοχος. Έχουμε rebound του Σαλαβάτη. Η μάχη να βγει καλά υπέρ του Σουμακούφιδων. Σαλαβάτης, περνάει εξαιρετικά. Κάτι λες, πολύ όμως θα τη φάση. Φτιάχνοντας τη διαφορά στους 5 πόντους. Ο Σγουρός και πάλι στο Σαββίδι. Βρίζει ο Δόπουλος ιδανίγοντα την κατή μπάλα και έχουμε λήξη της επίθεσης. Βρίζει την μπάλα έμεινε στα χέρια των Μαγούφιδων. Νίκος Ευζήδης περνάει πάρα πολύ όμορφα. Σχεδόν να μαρκάζει, ώστε να κάνει το 10-10. Κόλε βγαίνει στο Δεδόπουλο, ο οποίος στάρει για 3, έκτοχος! 13-17, ο Δεδόπουλος αυτός που κρατάει ζωντανούς τους Μαγκούφιδες. Ξανά σε ενδιασμό ο Μεγαλόπουλος, ο οποίος θα χάσει μόνος του το lay-up. Λέψιμο από το Μαυράκι, προσπάθησε εκεί να δώσει μια αρκετά εντυπωσιακή πάσα, δεν μπόρεσε. Κλέβει την μπάλα ο Γεωργόλοφ, ο οποίος θα κάνει airball. Τερζίδης Νίκος δίνει στο Μαυράκι, αφήσει με τη σειρά του στον Μεγαλόπουλο, ο οποίος αυτή τη φορά θα τελειώσει εύστοχα τη φάση, κάνοντας το 13-19. Γεωργόπουλος πάλι για 3, αυτή τη φορά όμως είναι άστοχος και έχουμε rebound του. Μπέρις για 3 άστοχος, rebound του Σαλαβάτη. Σαλαβάτης πιέζεται, σούτ άστοχο, rebound του Σγουρού. Εδώ που λες είναι Σαββίδη, ο Σαββίδης από εκεί στο Γεωργόλοφο, ο οποίος θα εξοχίσει. Θα κάνει το 15-19. Οι Μαγκούφιδες αυτή τη στιγμή είναι 4 πόντους πίσω. Σαλαβάτης. Ένα πανέμορφο μήτρο είναι σούτ από τον Σαλαβάτη, ο οποίος έχει με το σούτ και δείξε ότι είναι αρκετά καλός. Ο
μαζί είναι Σαββίδης. Σαββίδης από εκεί στέρα για τρεις άστοχος. Ακόμα ένα rebound Σαλαβάτη. Ο οποίος θέτει τον εφηδιασμό. Θα κάνει όμως βήματα. Και έτσι έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες καθώς μπαίνει μέσα ο Τιετζίδης, ο Σπύρος και ο Τουρόγλου. Μέσα ο Τουμπανάκης και ο Δεζίρτσης. Σκορ είναι 15-21, 5-40 πριν από τον πρώτο χρόνο. Αντί το πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν αρκετά γεμάτο σε φάση, σε θέαμα. Τουλάχιστον το πρώτο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου μας έχει δείξει το αντίθετο. Ο Ροζίνης Ευδόπουλος, Ευδόπουλος ακόμη μια φορά για τρεις άστοχος και έχουμε rebound για τους τρίμους που είναι θέλω να βγουν σε ενδιασμό. Σπυρός Τεζίνης είναι εξαιρετικά στο λιμφέρι. Έχουμε μάθει με rebound από τον Τουρόγλου. Λιβέρισε ξανά τώρα στον Νίκο Τριζίδη για να οργανώσει την επίθεση. Σαλαβάτης εξαιρετικά απέναντι στον Τριζίδη, ο οποίος είναι μόνος του και θα ευστοχίσει. Σγουρός δίνει στον κόλλερ, ξανά σγουρός. Δίνεται από τρία άτομα, θα σουτάρει άστοχος, rebound του Λιβέρι. Τερζίδης δίνει στον διασμό, δίνει στον Τουρόγλου, ο οποίος θα χάσει το σουτ, rebound πάλι από τον Τερζίδη, καλά και φάουλ. Τρούκος. Θα πάω να δώσω σε αλαβά.
Σαλαβάτης, Σαλαβάτης και πάλι του Ρόγλου, του Ρόγλου, το ψάρι για 3, άστοχος. 3 down to the zip. Θέλουμε να κλέψει την μπάλα, θα κάνει φάουλ. Και έχουμε αλλαγή για το συντριμ. Θα βγει ο Τρούπκος. Θα βγει ο Λιθέρης. Τρίποντα από τον Άρη, άστοχο. Σαλαβάτης έκανε όμως λάθος πάσα. Και έφτανε και τώρα πέφτει στον Σουντρίν. Και έτσι έχουμε ακόμα μία επίθεση στον Μακούφ. Σουγουρός, σάρι για τρεις, άστοχος, rebound του Σαλαβάτη, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι από τα παρόνια του Σουντρίν. Λίπασα του Λιβέρη, πολύ όμως πάση γέμ, Σαλαβάτης. Και θα δεχτεί το φάουλ από τον Τσομπανάκη. Τσομπανάκι, ένα σουτ, πίσω από το άστοχο, Τερζίδης,
Δίνει πάνω Τζακίρη, 10 δευτερόλεπτα. Σπύριος Τερζίδη για 3, άστοχος, μακρινό rebound. Κανενός, αλλά το πρώτο ημίχρονο έχει τελειώσει. Το σκορ είναι 22-34, υπέρ των συντρίμ, εκτός μισή λίγο. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο αυτού του αναπαστικού αγώνα. Μακούφιδη συντρίμ, 22-34. Τώρα έχουμε τις Μακούφιδες στην κατοχή. Εδώ και Χαρίδη. Συσοδένεις. Είναι απέναντι σε Τσοπανάκη. Τσοπανάκη, σγουρό, σωστάρι, άστοχος. Ρίμπαουν του Μεγαλόπουλου. Ως μπάσα να δώσει την μπάσα. Στον Ιβέρη δεν θα μπορούσε να ξεκρατήσει όμως. Συγκεκριμένη την εικόνα που έχει το Γιώργο Λοκ. Δεν θα μπορέσει όμως να βάλει το καλάθι. Ο Αντάξης πιέζεται. Σεξίδης, στη γωνία του Μεγαλόπουλου. Μεγαλόπουλου στον Σαλαβάτη. Σαλαβάτη στη γωνία του Λιβέριο. Ωραίο πάση γέι, Μαυράκης. Μαυράκη να πει η μπάλα από τον Βουζίλτζη. Η κατοχή όμως και πάλι στο Μαυράκη. Επιστρέφουμε μετά από το τελικό time out. Σκορ εξακολουθεί να είναι 22-34. Και κατ' ουσία συμβαίνει το Μαυράκι στην επαναφορά. Βέρνει τώρα και έχουμε φάουλ. Μαυράκης. Μαυράκης. Έχει πάρα στο Μεγαλόπουλο, το σκύριο πόντο, άστοχος. Έχουμε εκεί μάγει ο rebound, Μεγαλόπουλο ξανά. Μαυράκης στη γωνία του Τερζίδη. Τερζίδης, ο Λιβέρης, Σαλαβάτης. Τελειώνει ο χρόνος, σουτάρι, άστοχος. Σγουρός τώρα με την μπάλα. Πάσα του Βεζίλτζη, δεν θα μπορέσει να την συγκρατήσει ο Πιθαρίδης. Έτσι έχουμε κατοχή για επόμενη φορά για τον Συντήμ. Λιβέρης, εξαιρετικό κόψιμο, μια φοβερή πάση του Μαυράκη, δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Τώρα στην κατοχή. Πιθαρίδης. Πιθαρίδης δίνει στον Σγουρό. Σγουρός, πολύ όμορφη πάσα στον Γιωργόλοφ. Όμως η μπάλα έχει πίσει στο διεκτάκι. Έτσι έχουμε αλλαγή κατοχής. Τώρα. Θα δώσει τον Νίκο Τερζίδη. Τερζίδη σε διάσου Σαλαβάτη. Είναι ακόμη χαμηλή ευκαιρία να αντιληφθεί ακόμη περισσότερο σκορ. Για τον Συντρίμ. Σκορ
Γουρός. Θα δώσει τώρα στο Δεδόπουλο. Δεδόπουλο ξανά στο Γουρό. Τσομπανάκης. Ναι, εξαιρετικά. Την μπάσα, Γουρός για τρεις, άστοχος. Μπάλα για συντήρηση. Η οποία όμως
Μητέμος ακούγεται μια λάσπα στο Τσακίρι και θα αλλάζει ακόμα μια φορά η κατοχή του Κίνης. Βερκόλο, δώσε όμως την μπάλα στον Κρυφαρίδη. Πόλε, το πως άστοχο. Rebound. Τρίμι ο οποίος θα βγουν στο εφηδιασμό Τσακίρι για να δούμε. Ένα πάρα πολύ όμορφο φλότερ. Θα κάνει το 22-38. Σαρίδης. Με ένα πέναντι πάω στους Σαρίδης. Σαρίδης στον Τζοβανάκη από την Κόλεβ. Κόλεβ γυρνάει εξαιρετικά. Θα κοπλήσω από την κανονικά από τον Τρούκο. Δεύτερη βολή όμως θα είναι άστοχη. Σαλαβάτης, ο οποίος θέλει να φύγει και πάλι σε εμφυασμό, θα κλαπεί όμως η μπάλα από τον Τζοπανάκη. Σαβίδης. Σαβίδης θα δώσει την μπάλα απέναντι στον Κρυφαρίδη. Θα προσπαθεί να περάσει και πάλι Σαβίδης. Θα δοκιμάσει τον πόντο σε λήξη. Άστοχο. Rebound του Σαλαβάτη. Ένα τσιπιόν πόντων του Τουρόγλου, άστοχο. Το Πανάκης τώρα με την μπάλα. Δώσε ο Γρόλοφ, ο οποίος όμως τον οποίο θα θαυματίσουν κάτι κανονικά. Για τους ματούς του Τσομπανάκης, ο οποίος πιέζεται από τον Τσακίρι. Τσομπανάκης είναι μόνος του, θα διστάσει για τρεις. Θα περάσει μέχρι μέσα στο στάρ, τελικά άστοχο. Rebound από τον ίδιο. Τσομπανάκης ξανά άστοχο, θα δεχτεί μια φορά κόλλε. Θα στάρ για τρεις, airball. Θα σπάρει εκεί να σώσει. Με φάουλ και κατοχή του Σιδρύου. Τσακίρης. Φύσεις την μπάλα για τον Σαλαβάτη. Σαλαβάτη ξανά, πρέπει να παίξει στο post. Περνάει πάρα πολύ, θα τελειώσει και πάσει με το δεξίδι χέρι. 23-40 πλέον έχουμε πάρει μια πολύ καλή διαφορά η Σιδρύου. Στο Ζωθόπουλο, πάσα προς το Κόλεβ, θα κοπεί όμως και έτσι έχουμε επαναφορά για τους μαγκούφιδες. Καθαρίζεις. Θα ξαναπάρει την μπάλα, Δεδόπουλος, Γιωργόλο, θα γυρίσει με το δεξί χέρι, άστοχο. Θα φύγει για ακόμη μια φορά στον εφηδιασμό, πολύ όμορφα η Σιντρίν. Με τον Τζακίρι. Ως μπαίνουν στο τελευταίο λεπτό της περιόδου. Σαλαβάτης. Και ίσως πιο τεζίδι.
Σταυρίδης. Πολύ μου φοπάς στο Τζαχίρη. Τζαχίρη στέκεται για λίγο σουτάρι. Άστοχος, rebound του Κόλεμ. Και έχουμε 20 δευτερόλεπτα. Μετά θα είναι και τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου. Και θα είναι στα. Κερδόπουλος από τη γωνία για 3, άστοχος. Και έχουμε την ίδια σχέση του δεκαλέπτου. Το σκόρ είναι 23-42. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επανερχόμαστε στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Το σκορ είναι 23-42 υπέρ των Συντρίμ. Έχουν πάρει μια πολύ καλή διαφορά με την καταπληκτική τους εμφάνιση στο τρίτο δεκάλεπτο. Μεγαλόπουλος, Μαυράκης. Και ακόμα μια φορά σαν να ζώνει με μπούφιντες. Μαυράκης δίνει και πάλι στο Μεγαλόπουλο, στάρει για 3, άστοχος. Παλεύει με το rebound Σαλαφάτης και τελικά η μπάλα είναι για τους Μαγκούφιδες. Σε μένα ζώνει και ακόμη μια φορά και η συντρίβη. Για να δούμε, Σαβίδης. Δεν την πάει στο Γεωργόλο. Δεδόπουλος, στάρει για 3, άστοχο και αυτό, πολλά άστοχα σουτ. Για τους Μαγκούφιδες, κυρίως από τον Δεδόπουλο, ο οποίος αν και ξεκίνησε καλά, σε ένα μεγάλο σερί άστοχο σουτ. Μεγαλόπουλος. Δίνει στο Μαυράκι. Ποιος μαρκάρεται από το Δεδόπουλο, θα τον περάσει. Θα τον πάσει στο Σαλαβάτη, θα στάρει. Άστοχος. Λοιπόν, Γιωργόλο. Δεν έχει γυρίσει όλη η επίθεση του Μαγκούφιδων. Σαβίδης. Μπορεί να το πάσει στον Κόλε. Περνάει κάτω το καλάθι. Κλείνει από δύο που θα χάσει την μπάλα. Στο διαθμό εδώ μια φορά η Συντρίμ. Και ο Μαυράκης ανελόγως θα κάνει το 23-44. Λέω που πηγαίνουν διαφορά και λέει και πάνω από τους 20 πόντους. Αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό στο μάτς, λογικά οι Μαγκούφιδες θα χάσουν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για το Winter Cup. Θα χάσει ο Κόλεφ και ο Μεγαλόπουλος θα φύγει σε ενθουσιασμό ανενόχλητος και να σκοράρει 2 ακόμα πόντους για την ομάδα του. Βλέπουμε σιγά σιγά και οι Μαγκούφιδες να μην έχουν τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσουν να γυρίσουν κάπου το παιχνίδι. Δεν το παρατάμε όμως γιατί είναι μια αρκετά μαχητική ομάδα. Πόλε. Τώρα ξανά την πάω στο χορό, ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχος. Πάμε τον Γιωργόλο όμως. Τους γορούς τώρα στην επαναφορά. Μην πάω στο Δεδόπουλο, τον Δεδόπουλο με τη σειρά του τον. Όμως πάνω στην προσπάθειά του θα δεχτεί φάουλ. Και θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Είναι η πρώτη του στο παιχνίδι. Πρώτη βολή άστοχη για τον Κόλεφ. Θα μειώσει στο 24-46 και έχουμε και 2 αλλαγές για το Συντρίμ. Μας μέσα θα πει ο Σπύρος Τριζίδης και ο Τουρόγλου. Ωραία, αυτός ο Σπύρος Τριζίδης. Ο Σπύρος Τριζίδης θα σουτάρει για 2. Άστοχος rebound του Σγουρού. Λίγος αυτός πάω στο Σαβίδη. Σγουρός το αφήνω να μπει μέχρι μέσα. Μαρκάρτε μου πάρα πολύ όμορφα από το Μαυράκι και έχουμε κατοχή για τους φιλοξενούμενους, για τους φιλοξενούμενους.
μπάλα. Η Σαλαβάτης. Η Σαλαβάτης προσπαθεί να περάσει τον Κόλεβ κάτω από τη ρακέτα. Θα γυρίσει με πίβο, τάστο χώμος. Ένα ακόμα rebound για τον Κόλεβ. Αυτό που έχει μείνει 6-40 για το τέλος του παιχνιδιού. Η Σαλαβάτης εκεί πέρα πήγε να κλέψει την μπάλα. Θα πέσει όμως σε λάθος. Και θα κάνει φάουλ στον Σαββίδη. Και αλλαγή για τους Μακούφηδες. Καθώς έξω θα βγει ο Σαββίδης, θα πάρει τη θέση του Τσομπανάκης, ο οποίος θα επαναφέρει και την μπάλα. Δεδόπουλος. Δεδόπουλος ξανά. Βλέπει πολύ όμορφο τον Κόλεβ, ο οποίος μια εξαιρετική κίνηση. Θα χάσει όμως το καλάθι. Μάχης εκεί για το rebound. Δεύτερη ευκαιρία για να μειώσει κάποια διαφορά. Έχουμε μείνει 3 δευτερόλεπτα για επίθεση. Στον Πανάκη θα πάρει μπάλα, θα στάρει εύστοχος. 26-46, μετά από αρκετή ώρα η διαφορά πάει γίνει στους 20 πόντους. Μαυράκη δίνει μπάλα στο πλήρω Τριζίδη. Ο Μαυράκης του Ρόγλου. Όμως πάσα αυτού ο Σαλαβάτη, ο οποίος δεν θα χάσει το καλάθι. Rebound του Βεζίτζη. Εδώ που συμβώς την πάση ο Βεζίτζη, ο οποίος σουστάρει άστοχος. Rebound από τον Γκόλεμ. Και θα πάει την μπάλα, θα σουστάρει για 3 άστοχος. Μακρινό rebound. Κίτσο Μπανάκη, όπως θα το θυμάσει και αυτό σε ένα σουτιόν πόντων και αυτό άστοχο όμως. Δεν έχει κάποιο συνοχλήσει ο Μαυράκης. Φαίνεται να έχει κάποιο μικρό τραυματισμό. Δεν βλέπουμε, έχει χτυπήσει. Θα υπάρξει βέβαια αλλαγή. Έχουμε επαναφορά για τους Μακούφηδες. Μέσα Τσομπανάκη. Τσομπανάκη βλέπει την κορυφή της ρακέτας στον Κόλε. Κόλε θα πηγήσει στον Βεζίρτζη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Θα κατεβάσει μετά από πάρα πολύ ώρα τη διαφορά κάτω από τους 20 πόντους. Τσακίρς που αφού να παίξει γρήγορα θα δεχτεί το φάουλ. Έχουμε πάλι αλλαγή για τους Μακούφηδες. Σαλαβάτης. Αυτή να δει την πάσα και πάλι στον Τουρόγλου θα επιτρέψει όμως σε βήματα. Τσομπανάκης. Βλέπει τον Βεζίρτσι, Βεζίρτσι σταματήσει στο στάρι, άστοχος. Μακρινό rebound του Τσακίρη. Τσακίρης πάρα πολύ όμορφη συνεργασία με τον Κύριο Τερζίδη. Ποιος θα κάνει το 28-48, αρκετά χαμηλό σκορ. Γιωργόλοφ. Θα δώσει την πάση πάλι στο Βεζίτσι. Θα κλαπεί όμως από τον Σαλαβάτη, ο οποίος θα δώσει την πάση στον Τζακίρη. Και μόλις τώρα νιώσει την πάση, κάνοντας το 28-50. Ζήτσις, διστάζει και πάει στο Τζομπανάκη, ο οποίος το screen στη γωνία για τον Κρυθαρίδη. Παίρνει τα βήματα, ψάρει άστοχος. Θα βγει στην να βγουν σε ενθουσιασμό, η μπάλα όμως θα κλαπεί από τον Τζομπανάκη και ο Γιώργος σε ένα εύκολο layup.
εκεί η διαφορά και πάλι στους 20 πόντους. Συνδύνει δρόμο τώρα με την μπάλα του Ρόγλου, βλέπω τους Αλαβάντες που σκόπηκε, αλλά θα χάσει την μπάλα την κανονικά. Πάρα πολύ όμορφο πάση γκέμ, Τσακίρης μόνο στο για 3, άστοχος, rebound Γιωργόλοφ. Τσομπανάκης, είναι απέναντι στο Βετζίδης ο οποίος είναι μόνος του. Βετζίδης, ένας Τσομπανάκη. Με Αρτιγονάκη, πάρα πολύ απέναντι στο Μπιχαρίδη, Τσομπανάκης και πάλι, πάρα πολύ όμορφη άμυνα, 2 δευτερόλεπτα στο σουτ. Με φάουλ. Και ο Τσομπανάκης έχει δηλήσει 2 ελεύθερες βολές. Πότε βολή θα είναι εύστοχη. Η βολή όμως θα είναι άστοχη, παλεύει για τον Λιπάνο Πόλεμ και τελικά κατοχή θα είναι για όψιν πριν. Τερζίδης. Σταυρίδης, θα δώσει απέναντι στον Τζακίρη. Πάθει να δώσει το πόζι για τον Τερζίδη. Ζάμπολ και η μπάλα είναι για τους συντρίμους. Έχει τελικά κάνει λάθος με το βελάκι και η μπάλα έχουν μείνει μαχωτής. Τσομπανάκης θα δώσει απέναντι για τον Βεζίτσι. Βεζίτσι πολύ ωραία στο κόψιμο του Πόλεφ, σουτ άστοχο. Πάμε στο Σταυρίδη όμως. Έχει το φάλο από τον Γιωργόλοφ. Σκορνε 31-50. Είναι 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Σταυρίδη τώρα με την μπάλα στον Τσακίρη. Τσακίρη προσπαθεί να περάσει, δεν μπορεί, δίνει απέναντι την μπάλα στον Τουρόγλου που στάρει για 3, έστοχος! Yeah. 31-53 κατά σκορ το παιχνίδι πλέον. Yeah. Έχει πάει στα χέρια των συντρίμ. Yeah. Να έχει εξαιρετική εμφάνιση. Βεζίτης στάρει για 2, άστοχος. Rebound του Πόλεφ, Βεζίτης ξανά με το αριστερό χέρι. Φέρει και πάλι διαφορά στους 20 πόντους. Εξαιρετικό πάση γέμι το συντρίμ. Τσακίρης, ελεύθερος, σουστάρι, άστοχος. Rebound του Πόλεφ. Είναι απέναντι στον Πόλεφ ο οποίος είναι μόνος του, δοκιμάζει τον Γιώργο Πόντον. Airball, rebound του Βεζίτζη, μπερδεύονται εκεί πέρα με τον Γιώργο Πόλεφ. Τελικά ο Κρυθαρίδης θα σουτάρει και αυτό σαν στο χώρο και άλλο rebound τον Μαγκούφιδον. Κρυθαρίδης, να πω περίμενε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Εδώ στον Κόλεφ, ο Κόλεφ ζυγίζει επιλογές του. Τσομπανάκης αυτός ο Κρυθαρίδης, σουτάρει για 3, εύστοχος. 36-53. Δεν είχαμε σημασία, έχει ακόμα 40 δευτερόλεπτα, 2 επιθέσεις λογικά από μία και μία για την κάθε ομάδα.
Λιβέρης, ασιστάς για 3, θα δώσουν του Ρόγλου. Του Ρόγλου στη γωνία για τον Τσαγκύρη. Θα δώσει στον πώς πολύμορφα και τον Λιβέρη. Θα αστοχίσει όμως, κόλλει το rebound. Με 20 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Και έτσι έχουμε νίκη τεστ του συντρίμπλικο σκορ 36-53.